Ωραία, καλησπέρα. Είμαι τελευταία, θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω πολύ το χρόνο μου. Λοιπόν, μπροστά σε μια πανδημία, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα που θα θέλαμε να μπορούμε να απαντήσουμε ακόμα και πριν αρχίσει αυτή να εξελίσσεται. Όπως, για παράδειγμα, να μπορούμε να προβλέψουμε τι ποσοστό του πληθυσμού αναμένεται να μολυνθεί τους επόμενους μήνες ή πόσα άτομα θα χρειαστεί να νοσηλευτούν σε ΜΕΘ, ιδίως στην κορύφωση μιας επιδημίας, πόσους θανάτους αναμένουμε, αλλά ακόμα και να αξιολογήσουμε τα μέτρα, προκαταβολικά να μπορούμε να αποφασίσουμε ποια μέτρα ή ποιο συνδυασμός μέτρων θα ήταν πιο αποτελεσματικά για να περιορίσουν το φορτίο νοσηρότητας και θνησιμότητας. Αλλά ακόμα και αφού έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα και επειδή συνήθως αυτά εφαρμόζονται πολλά μαζί ταυτόχρονα, να μπορούμε να αποτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα κάθε μέτρου ξεχωριστά. Εδώ δείχνω σε ένα διάγραμμα τα μέτρα που εφαρμόστηκαν στην Ελλάδα για την περίοδο που θα αναφερθώ κυρίως στο Μάρτιο και Απρίλιο του 2020, που ήταν, όπως βλέπετε, μια πληθώρα μέτρων. Και εδώ κάτω τα community measures στην ουσία αφορούν όλα αυτά τα μέτρα, το κλείσιμο των σχολείων, της εστίασης, των επιχειρήσεων και στο τέλος βεβαίως το lockdown. Πολλά μέτρα δηλαδή που λήφθηκαν ταυτόχρονα. Τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε για να προβλέψουμε λίγο την πορεία της επιδημίας ή και να εκτιμήσουμε κάποιες άγνωστες παραμέτρους, στην περίπτωση του COVID προσπαθούν να παραστήσουν με ένα σχετικά απλό τρόπο την πορεία των ανθρώπων που από επίνωση στη συνέχεια μολύνονται και γίνονται και αυτοί μολυσματικοί, είτε με απαρουσία συμπτωμάτων, είτε απουσία συμπτωμάτων και στη συνέχεια αναρρώνουν. Κάποιες παραμέτρους από αυτές τις γνωρίζουμε από πριν, δηλαδή μπορεί να ξέρουμε τη διάρκεια μολυσματικότητας, κάποιες άλλες ίσως θέλουμε να τις εκτιμήσουμε, όπως είναι η παράμετρος Β, που εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο μολύνονται τα άτομα και σχετίζεται βεβαίως και με αυτόν τον αριθμό, το R που ακούσαμε προηγουμένως. Ιδανικά θα θέλαμε μέσα σε αυτά τα μοντέλα να εισάγουμε μέσα και την επίδραση των παρεμβάσεων που χρησιμοποιούμε. Και μιας και τα κύρια μέτρα που χρησιμοποιήσαμε, τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα θέλαμε να μπορούμε να βάλουμε μέσα την επίδρασή τους και να κάνουμε τις εκτιμήσεις μας. Σε περιπτώσεις, σε επιδημίες που οφείλονται σε ιούς που μεταδίδονται με έναν τρόπο απλό, όπως είναι η φυσική επαφή ή στα γονίδια, υπάρχει μια υπόθεση που χρησιμοποιούμε, που λέγεται το social contact hypothesis, ότι δηλαδή ο ρυθμός μετάδοσης του συγκεκριμένου ιού ότι είναι ανάλογος των κοινωνικών επαφών, δηλαδή των επαφών που έχουμε, είτε φυσική επαφή είτε συνομιλία. Αν θέλω να το γράψω λίγο πιο με σύμβολα, ο ρυθμός με τον οποίο άτομα της ηλικίας Α μολύνουν άλλα άτομα της ηλικίας Τζ είναι ανάλογο στην πραγματικότητα του μέσου αριθμού επαφών που έχουν αυτές οι ηλικιακές ομάδες μεταξύ τους. Με λίγα λόγια, το πρόβλημά μας θα μπορούσε να αναχθεί στο να αποτυπώσουμε τις κοινωνικές επαφές μεταξύ των ηλικιακών ομάδων πριν και στη διάρκεια των μέτρων και επομένως βλέποντας τη μείωση των επαφών να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τη μείωση αυτού του ρυθμού μετάδοσης και άρα τη μείωση στο R και τελικά να δούμε πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέτρα αυτά. Αυτό έχει χρησιμοποιηθεί παλαιότερα και στη γρήπη αρκετά εκτεταμένα και ιδίως στην αξιολόγηση της επίδρασης που έχει το κλείσιμο των σχολείων στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού της γρήπης. Επομένως, λοιπόν, θα θέλαμε ιδανικά να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Πώς περιορίστηκαν δηλαδή κοινωνικές επαφές μεταξύ κιόλας διαφορετικών ηλικιακών ομάδων πριν την πανδημία και στη διάρκεια της πανδημίας. Στοιχεία για κοινωνικές επαφές στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Σε άλλες χώρες έχουν γίνει έρευνες και υπάρχουν τέτοια στοιχεία. Εμείς, λοιπόν, προσπαθήσαμε μέσα στη διάρκεια του lockdown να κάνουμε μια τέτοια έρευνα κοινωνικών επαφών, έτσι σε μια αρκετά μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί θέλαμε να προλάβουμε σε αυτό το πρώτο lockdown να μην περάσουν οι μέρες και η γίνει άρση των μέτρων, οπότε αποτυπώνουμε διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι, λοιπόν, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ακριβώς επειδή είχαμε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο, σε 600 μετέχοντες και παιδιά και ενήλικες. Μάλιστα, κάναμε μια υπερδειγματοληψία στα παιδιά για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε μεγαλύτερη ακρίβεια τις κοινωνικές επαφές σε αυτά, γιατί θέλαμε να δούμε λίγο και την επίδραση των σχολείων. Αυτό που κάνουμε είναι ότι στην επαφή που έχουμε με τα άτομα, ζητάμε λεπτομερώς τις επαφές που είχαν την προηγούμενη μέρα, σε μια καθημερινή μέρα όμως, δηλαδή στη διάρκεια του lockdown, καταγράψαμε τις επαφές που είχαν το προηγούμενο 24ωρο και μετά τους ζητούσαμε να θυμηθούν τις επαφές που είχαν σε μια αντίστοιχη ημέρα, τέλος Ιανουαρίου, πριν δηλαδή την πανδημία. Αυτές οι επαφές δεν γράφουμε απλώς τον αριθμό των μοναδικών ατόμων με τα οποία ήρθαν σε επαφή, αλλά και την ηλικία που έχουν αυτά τα άτομα, καθώς και πού έγινε η επαφή, αν έγινε στο σπίτι, στο σχολείο ή στην εργασία, για να μπορέσουμε να κάνουμε στη συνέχεια αυτά που θα σας δείξω με την αξιολόγηση. Και χρησιμοποίησαμε το πρωτότυπο μιας ευρωπαϊκής μελέτης που λέγεται Polymot, ο τρόπος δηλαδή που συλλέγονται τα στοιχεία και που αναλύονται στη συνέχεια.
Το πρώτο πράγμα που βεβαίως είδαμε ήταν σημαντική μείωση στον ημερήσιο αριθμό κοινωνικών επαφών. Έτσι, προεπιδημίας αναφέρει, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ένα μέσο όρο μοναδικών ατόμων που ήρθαν σε επαφή γύρω στα 19 με 20 άτομα. Στη διάρκεια του lockdown αυτό έπεσε στα 2,6. Στην ουσία είναι οι επαφές που κάνουμε μέσα στο στενό κύκλο της οικογένειάς μας. Μια μείωση δηλαδή της τάξης του 87%. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι σημειώθηκε σημαντική μεταβολή και στον τρόπο που αναμειγνύονται οι ηλικιακές ομάδες μεταξύ τους. Αυτό είναι ένα σχήμα που δείχνει τον αριθμό των επαφών που είχαν τα άτομα, οι συμμετέχοντές μας ανά ηλικία, όπου αναφέρουν τις επαφές τους με άλλες ηλικιακές ομάδες. Όσο πιο έντονο είναι αυτό που λέει τετράγωνο, τόσο πιο μεγάλο αριθμό επαφών αναφέρουν. Και βλέπετε βεβαίως ότι τον Ιανουάριο, μια περίοδο δηλαδή φυσιολογική, χωρίς επιδημία, έχουμε ένα πολύ έντονα τετράγωνα σε αυτή τη διαγώνια εδώ, που στην ουσία μας δείχνουν τις επαφές που κάνουν οι άνθρωποι με τους ομήλικους, τους τα παιδιά με τα παιδιά, οι έφηβοι με τους εφήβους, οι ενήλικοι με τους ενήλικους κτλ. Και πόσο βεβαίως αυτό μειώνεται τον Απρίλιο στη διάρκεια του lockdown, όπου πια το μπλε αχνοφαίνεται, έχουμε πολύ μικρότερο αριθμό επαφών και χάνεται όλο αυτός ο τρόπος που κάνουν επαφές στην πραγματικότητα οι άνθρωποι μαζί, οι όμοιοι με τους ομοίους, το ασορτατίδιτο, όπως λέγεται, είναι όρος στα αγγλικά. Ενδιαφέρον έχει να δει κανείς και πώς μεταβάλλονται οι επαφές ανάλογα με τον τόπο, γιατί όπως σας είπα, καταγράφαμε και το που έγιναν. Οι επαφές στο σπίτι στην πραγματικότητα δεν άλλαξαν. Δηλαδή, το τι κάναμε πριν την επιδημία και τι κάνουμε μετά, δεν μπορούμε να αποφύγουμε εξάλλου τις επαφές στο σπίτι μας, όσο και να, ακόμα και αν θελήσουμε. Οι επαφές όμως στην εργασία έχουν μειωθεί, βλέπετε, και βεβαίως στον ελεύθερο χρόνο ήταν αυτές που εξαφανίστηκαν εντελώς, γιατί στην πραγματικότητα στη διάρκεια του lockdown δεν υπήρχε και περιθώριο να έχουμε επαφές στον ελεύθερό μας χρόνο. Μέσω λοιπόν της μείωσης των επαφών εκτιμήσαμε με μια μεθοδολογία που δεν θα μπω εδώ σε λεπτομέρειες τη μείωση του R. Είδαμε λοιπόν ότι στη διάρκεια του lockdown το R μειώθηκε κατά 80%. Εκτιμήσαμε ότι έπεσε γύρω στο 0,5 δηλαδή περίπου. Και μάλιστα εδώ διαχρονικά μπορεί να το δει κανείς με αυτό το σχήμα που στην ουσία μοιράσαμε αυτή τη μείωση σε δύο κύριες περιόδους. Την πρώτη περίοδο που έκλεισαν τα σχολεία και η εστίαση και η δεύτερη περίοδος του lockdown που φαίνεται εδώ στο γκρι πλαίσιο. Και με τη χρήση του μοντέλου που σας έδειξα πριν, προσομοιώσαμε στην πραγματικότητα την πορεία της επιδημίας από την αρχή μέχρι και το τέλος Απριλίου, όπου στο πάνω σχήμα φαίνεται ο νέος αριθμός, ο αριθμός των νέων μολύνσεων ανά ημέρα, όχι τα κρούσματα πια που δηλώνουν, αλλά αυτά που θεωρούμε ότι στην πραγματικότητα έγιναν ανά ημέρα στη διάρκεια αυτή της περίοδου, ενώ το κάτω σχήμα δείχνει αθρηστικά ο συνολικός αριθμός πώς εξελίσσεται. Εκτιμήσαμε δηλαδή ότι μέχρι τέλος Απριλίου είχαμε περίπου το άνω όριο της εκτίμησής μας ήταν 28.000 νέες μολύνσεις, δηλαδή ότι μέχρι τέλος Απριλίου είχε μολυθεί το 0,12%, το οποίο δεν απέχει και πολύ από τα στοιχεία που μας έδειξε και ο κύριος Χατζη Χριστοδούλου. Αυτό που είχε περαιτέρω ενδιαφέρον για μας ήταν να αξιολογήσουμε την επίδραση κάθε μέτρου χωριστά. Δηλαδή, είδαμε ότι σαν συνδυασμό τα μέτρα είχαν σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγάλη μείωση. Αλλά κάθε μέτρο χωριστά τι επίδραση έχει. Και αυτό γιατί παίζει ένα ρόλο και στις αποφάσεις που μπορούμε να πάρουμε συνέχεια. Για να αξιολογήσουμε, για παράδειγμα, πώς επιδρά το κλείσιμο των σχολείων, αρκεί να συγκρίνουμε τις επαφές που έχουν οι άνθρωποι σε μια κανονική περίοδο σε σχέση με τις επαφές που έχουν αν από αυτές αφαιρέσουμε τις επαφές που γίνονται στο σχολείο. Και η ίδια μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να δούμε την επίδραση της τηλεεργασίας, για παράδειγμα, ή της μείωσης των επαφών στον ελεύθερο χρόνο κτλ. Αυτό που είδαμε λοιπόν, αυτό που είδαμε είναι, εδώ λοιπόν καταγράφουμε τη μείωση στο R0 με τα πολλαπλά μέτρα, δηλαδή αυτή η μείωση κατά 80%. Με διακεκομένη γραμμή φαίνεται η μείωση που θα θέλαμε να έχουμε για να πέσει το αρχικό R0 κάτω από το 1 και άρα να έχουμε περιορισμό της επιδημίας. Και εδώ φαίνεται η επίδραση, η μείωση που μπορούν να έχουν μέτρα είτε ανά 2, είτε και μεμονωμένα μέτρα. Σε αυτά κυρίως θα εστιάσω. Δηλαδή, για παράδειγμα, η τηλεεργασία όπως έγινε στη διάρκεια του πρώτου κύματος, ή το κλείσιμο των σχολείων, ή ο περιορισμός των επαφών στην αναψυχή μας, τον ελεύθερο μας χρόνο, μεμονωμένα το καθένα, δεν μπορεί να προσφέρει μια μείωση του R κάτω από περισσότερη από 30%. Για το R λοιπόν που είχαμε εμείς στην αρχή τη περίοδου, δεν ήταν αρκετό μεμονωμένα μέτρα να το ρίξουν κάτω από 1 και άρα να περιορίσουν την επιδημία. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουν βρει και άλλες μελέτες εκτός Ελλάδος που έχουν δείξει ότι πολλαπλά μέτρα ταυτόχρονα οδηγούν σε μια μείωση της τάξης του 80%, αλλά μεμονωμένα έχουν πολύ φτωχά αποτελέσματα. Εμείς θελήσαμε να δούμε και ανάποδα, δηλαδή με τον άρση των μέτρων που συνεπάγεται αύξηση των κοινωνικών επαφών και άρα αύξηση πιθανώς της μετάδοσης αν γύρω μας υπάρχουν ενεργά κρούσματα,
Τι σημαίνει αυτό? Και μάλιστα το είδαμε και ανάλογα με το αν τηρούνται κάποια μέτρα ατομικής υγιεινής, αν φοράμε μάσκα και πόσο αποτελεσματικά δηλαδή είναι αυτά. Και βλέπετε ότι αν αυξήσουμε τις επαφές μας, ακόμα και στο ίμιση του κανονικού από αυτό που θα είχαμε δηλαδή σε μια φυσιολογική περίοδο όπως τον Ιανουάριο, σίγουρα το R θα ανέβαινε πάνω από ένα. Και στην πραγματικότητα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικά μέτρα ατομικής υγιεινής για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα. Και όταν λέω αποτελεσματικά, δεν σημαίνει η μάσκα ή το πλύσιμο των χεριών να γίνει σωστά, αλλά να εφαρμόζεται, να υπάρχει μια συμμόρφωση του πληθυσμού σε αυτό, να το κάνει δηλαδή σε μεγάλο βαθμό στις επαφές του. Κλείνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι με βάση αυτή τη μεθοδολογία κάναμε μια εκτίμηση του αριθμού των ατόμων που είχαν μολυνθεί στη διάρκεια της επιδημίας αρκετά σύντομα, δηλαδή αυτή την εκτίμηση την είχαμε κάνει το Μάιο, πριν δηλαδή ξεκινήσουν να γίνουν οι πρώτες μελέτες που εξετάζονταν στην ουσία άτομα και βλέπαμε τι γίνεται. Έρχεται σε συμφωνία με τις ευρωεπιδημιολογικές μελέτες, αλλά και με άλλες εκτιμήσεις μέσω μοντέλων. Για παράδειγμα, το Imperial College έδινε τότε μια εκτίμηση για την Ελλάδα. Στην Αθήνα, μπορώ να πω ότι είχαμε εμείς, η Κίνα και το Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε οι μόνες περιοχές που έκαναν μελέτη κοινωνικών επαφών στη διάρκεια του lockdown και αποτύπωσαν ακριβώς όλη αυτή την κατάσταση και πώς ήταν πραγματικά μια ξεχωριστή κατάσταση. Και θα έλεγα ότι στα παιδιά μόνο η Αθήνα και η Wuhan και η Σανγκάη στην Κίνα έχουν στοιχεία για το πώς είχαν μειώσει επαφές τα παιδιά. Συμπερίλαβαν δηλαδή και παιδιά σε αυτές τις μελέτες. Είδαμε λοιπόν τα μέτρα σίγουρα μείωσαν τον αριθμό των επαφών, αλλά μείωσαν επίσης και τον τρόπο που αναμειγνύονται οι ηλικιακές ομάδες μεταξύ τους. Και βεβαίως ότι αυτός ο συνδυασμός πολλαπλών μέτρων μπόρεσε στη δεδομένη χρονική στιγμή με το R που είχαμε να το μειώσει κάτω από το 1. Μια μικρή παρένθεση, επειδή πολλές φορές με ρωτούν γιατί δεν είχαμε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα κινητικότητας από τα κινητά, όπως της Google για παράδειγμα. Εδώ φαίνονται τα στοιχεία της Google που δίνουν την κινητικότητα όλη αυτή την περίοδο μέχρι και σήμερα, μέχρι και αρχές Δεκεμβρίου. Με το γκρι πλαίσιο φαίνεται η περίοδος του lockdown, του πρώτου lockdown, και με πράσινο φαίνεται η χρονική στιγμή που κάναμε εμείς τη μελέτη μας, τη μια εβδομάδα των κοινωνικών επαφών. Βλέπετε δηλαδή ότι σε πολλές από στοιχεία κινητικότητας υπήρχε πράγματι μια μείωση της τάξης 60-80%. Απλώς να σημειώσω ότι είναι διαφορετική η πληροφορία η μελέτη κοινωνικών επαφών, γιατί μας δίνει μια άλλη πληροφορία, και διαφορετική ή τα δεδομένα κινητικότητας. Υπάρχει όμως μια συσχέτιση μεταξύ τους. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι προγραμματίζουμε και άλλες τέτοιες μελέτες στη διάρκεια του χρόνου. Ήδη πραγματοποιήσαμε μία που ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και δυστυχώς δεν έχω προλάβει να πάρω τα στοιχεία για να κάνω μια ανάλυση και να σας δείξω κάτι πιο ανανεωμένο, που αποτυπώσαμε τις επαφές το Σεπτέμβριο, τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς και στη διάρκεια αυτού του δεύτερου lockdown, και πραγματικά με περίεργη να δω πώς αυτά μεταβάλλονται σε σχέση με την πρώτη μελέτη που είχαμε κάνει. Και βεβαίως εδώ έχουμε αποτυπώσει και την πληροφορία αν γίνεται χρήση μάσκας σε επαφές, γιατί και εδώ παίζει ρόλο. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε αυξήσει τις επαφές μας, η χρήση μάσκας σίγουρα μειώνει τον κίνδυνο. Και βεβαίως έχουν προσθέσει και μια πληροφορία για την πρόθεση εμβολιασμού, που και αυτή θα θέλαμε να δούμε πώς εξελίσσεται διαχρονικά. Να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και σας ευχαριστώ πολύ.